Αν είσαι ένα από τα εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν προϊόντα και υπηρεσίες που αγαπούν και πιστεύουν, αλλά δυσκολεύονται να τα πουλήσουν, τότε είσαι στο κατάλληλο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα εξηγήσω γιατί δεν μπορείς να πουλήσεις τα προϊόντα σου, ακόμα και αν είναι πολύ καλά. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραβατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr. Και αυτό που κάνω να βοηθάω επιχειρηματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης online και offline. Πριν από κάποια χρόνια, οι επιστήμονες είχαν φτιάξει μια σκύλοτροφή, την οποία όταν την έτρωγαν τα σκυλιά, ζούσαν περισσότερα χρόνια, δεν αρρώστηναν ποτέ, ήταν πιο πιστά στο αφεντικό τους, είχαν καλύτερο γάβγισμα, ήταν πιο γρήγορα, βλέπαν καλύτερα, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι τα σκυλιά δεν ήθελαν να φάνε την τροφή. Το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει σημασία πόσο καλό είναι το προϊόν σου, αν τελικά οι άνθρωποι δεν θέλουν να το αγοράσουν. Και αυτό είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που κοιτάω όταν εξετάζω μια επιχειρηματική πρόταση που μου κάνουν και μου λένε για το πόσο καλά είναι τα προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν. Βλέπω αν είναι ένα προϊόν που θα το αγόραζαν κάποιοι. Γράψτε μου στα σχόλια, εσύ δυσκολεύεσαι να κάνεις πωλήσεις, και αν ναι, ποια είναι η πιο συχνή αντίσταση που συναντάς. Στο τέλος του βίντεο θα σου κάνω μια ερώτηση, η οποία θα σε βοηθήσει να δεις ξεκάθαρα ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση γιατί ενώ το προϊόν μου είναι τόσο καλό, δεν μπορώ να το πουλήσω. Λοιπόν, έχεις στην επιχείρησή σου ή στην εταιρεία που συνεργάζεσαι προϊόντα που χρησιμοποιείς, που πιστεύεις και αγαπάς. Και όχι μόνο αυτό, είναι και πραγματικά πολύ καλά προϊόντα, είναι πολύ καλής ποιότητας προϊόντα. Αρκεί αυτό για να μπορέσω να πετύχω. Το να έχω δηλαδή πολύ καλά προϊόντα ή υπηρεσίες, μου εγγυάται την επιτυχία. Καταρχάς, όταν αναφερόμαστε σε ένα τόσο πολυσύνθετο θέμα όπως είναι η οικονομία και η αγορά, τίποτα δεν είναι εγγυημένο. Οπότε χρησιμοποιώντας τη λέξη εγγυημένο, εννοώ το πιθανότερο σενάριο, όχι το σίγουρο σενάριο. Θα απαντήσω λοιπόν στο παραπάνω ερώτημα με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα προϊόντος. Ας πούμε ότι ένας συγγραφέας εκδίδει ένα βιβλίο, το οποίο δέχεται πάρα πολύ θετικές κριτικές από άλλους συγγραφείς ή εκδότες, αλλά και από αναγνώστες υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Αυτές οι κριτικές λοιπόν μας δείχνουν ότι το βιβλίο είναι ποιοτικό. Εφόσον αυτό το ποιοτικό βιβλίο υπάρχει στα ράφια των καταστημάτων, μπορούμε να το θεωρήσουμε ένα προϊόν. Με βάση το αρχικό ερώτημα λοιπόν που θέσαμε, χρειάζεται να εξετάσουμε αν το συγκεκριμένο βιβλίο θα έχει επιτυχία ως προς τις πωλήσεις του, επειδή είναι καλογραμμένο. Και η απάντηση μπορεί να δοθεί μέσα από την εξής ερώτηση: πόσα καλογραμμένα βιβλία γνωρίζεις τα οποία δεν έκαναν πολλές πωλήσεις? Πιθανόν κανένα, γιατί αν τα ήξερες θα ήταν πετυχημένα. Ωστόσο, είναι πάρα πολλά. Αν κοιτάξεις τις λίστες με τα πιο επιτυχημένα βιβλία, θα δεις τη φράση best seller ή best selling book. Δεν θα δεις πουθενά τη φράση best written book, δηλαδή τα βιβλία που είναι καλύτερα σε πωλήσεις και όχι τα καλύτερα γραμμένα βιβλία. Και πόσα είναι τα best sellers τα οποία οι άνθρωποι υψηλού κύρους θεωρούν χαμηλής ποιότητας? Πολλά. Και εδώ μπορείς να μου πεις ότι δεν έχει σημασία αν άνθρωποι υψηλού κύρους τα κρίνουν χαμηλής ποιότητας. Σημασία έχει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, ασχέτως μορφωτικού επίπεδου, τα βρήκαν χρήσιμα, βρήκαν κάποια αξία μέσα σε αυτά. Και θα συμφωνήσω. Γιατί σίγουρα αυτά τα βιβλία έχουν κάποιο ρόλο στην αγορά, γιατί καλύπτουν κάποιες ανάγκες ενός μέρους του αναγνωστικού κοινού, αλλά σίγουρα δεν θα πούμε ότι είναι ποιοτικά βιβλία. Εδώ όμως έχετε ένα άλλο ερώτημα. Οι άνθρωποι αυτοί αγόρασαν το βιβλίο επειδή γνώριζαν την αξία που έχει ή επειδή πίστεψαν ότι έχει αξία? Το marketing παίζει τεράστιο ρόλο στη συμπεριφορά του καταναλωτή και μπορεί να αποδειχθεί πολύ εύκολα. Πολλοί άνθρωποι αγοράζουν βιβλία μόνο και μόνο επειδή στο εξώφυλλο αναγράφεται ότι το βιβλίο είναι best seller. Η διαδικασία προώθησης λοιπόν είναι αυτή που κάνει ένα βιβλίο να πουλήσει ή να μην πουλήσει. Το ίδιο ισχύει και για τα περισσότερα είδη προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά. Η διαδικασία προώθησης είναι απαραίτητη για την επιτυχία ενός προϊόντος, ενώ η ποιότητα ενός προϊόντος δεν εγγυάται την επιτυχία του. Έχει σημασία αν ένα προϊόν είναι αξιόλογο? Σίγουρα, γιατί αν ένα προϊόν δεν έχει καμία αξία, τότε δεν πρόκειται να πετύχει απλά και μόνο από την προώθηση. Γιατί αργά ή γρήγορα, οι εκατοντάδες ή χιλιάδες δυσαρεστημένοι καταναλωτές θα αρχίζουν να γράφουν τις αρνητικές κριτικές τους και όλο αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ. Ωστόσο, δεν χρειάζεται ένα προϊόν να είναι τέλειο για να πετύχει. Χρειάζεται απλά να είναι λειτουργικό, να είναι αξιοπρεπές. Επίσης, ακόμα και εξαιρετικό να είναι, αν ο κόσμος δεν γνωρίζει γι' αυτό, τότε δεν πρόκειται να πετύχει. Υπάρχει φυσικά και το επιχείρημα των συστάσεων. Ότι δηλαδή, αν ένα προϊόν είναι καλό, τότε ο ένας θα φέρει τον άλλον και έτσι θα μπορέσει να δημιουργηθεί μια μεγάλη βάση πελατών. Δεν διαφωνώ ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Οι επιχειρήσεις, ωστόσο, οι οποίες θέλουν να έχουν προβλέψιμα αποτελέσματα, ποτέ δεν βασίζονται αποκλειστικά στις συστάσεις. Δηλαδή, ότι κάποιος το χρησιμοποίησε το προϊόν, ήταν ευχαριστημένος και ότι μπορεί να το πει σε κάποιον άλλον και ότι μπορεί ο άλλος τελικά να πάει και να το αγοράσει.
Δεν μπορείς να έχεις μια προβλέψιμη ανάπτυξη σε μια επιχείρηση βασιζόμενος μόνο σε αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης. Οι συστάσεις είναι ευπρόσδεκτες και επιθυμητές, αλλά δεν αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της στρατηγικής μιας κερδοφόρας επιχείρησης. Εκτός βέβαια και αν δουλεύεις σε ένα μοντέλο το οποίο βασίζεται σε συστάσεις, όπως είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια βασίζουν την ανάπτυξή τους στις συστάσεις. Το marketing, οι διαφημίσεις και η προβολή σε νέους υποψήφιους πελάτες είναι η μόνη πιθανή εγγύηση για την επιτυχία. Γιατί στο τέλος της ημέρας, τίποτα δεν μπορεί να συμβεί στην επιχείρησή σου αν δεν μάθει για αυτήν ένας καινούριος άνθρωπος. Αν ένας καταναλωτής δεν αποφασίσει να ανταλλάξει τα χρήματά του για την υπηρεσία σου ή το προϊόν σου. Πριν συνεχίσω με το βασικότερο λόγο που κάνει τους καταναλωτές να αγοράσουν ένα προϊόν, θα ήθελα να σου μιλήσω για μισό λεπτό για το χορηγό του σημερινού μαθήματος, το τρίωρο σεμινάριο Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητας που διοργανώνω. Αν θέλεις να μάθεις πώς να βρίσκεις περισσότερους πελάτες και συνεργάτες τώρα και να εξυγχρονίσεις την επιχείρησή σου στο online marketing, τότε χρειάζεται να παρακολουθήσεις το τρίωρο σεμινάριο που διοργανώνω. Αν δεν γνωρίζεις τι δουλεύει σήμερα στο Internet, αν δεν έχεις την κατάλληλη ψυχολογία και νοοτροπία και αν δεν έχεις τα κατάλληλα εργαλεία, τότε η επιτυχία σου, ειδικά στο ίντερνετ, θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και αυτά τα τρία τα καλύπτουμε στο τρίωρο σεμινάριο. Μπες στο GreekCoach.gr κάτω το σεμινάρ, βάλε τα στοιχεία σου και παρακολούθησε ένα πεντάλεπτο βίντεο που έχω ετοιμάσει για το πώς να βρίσκεις περισσότερους πελάτες και στο τέλος του οποίου μιλάω για το σεμινάριο. Μπες στο GreekCoach.gr κάτω το σεμινάρ, δες το πεντάλεπτο βίντεο και κλείσε άμεσα τη θέση σου για το επόμενο σεμινάριο. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που χρειάζεται να συνυπολογίσουμε είναι ότι οι καταναλωτές αγοράζουν περισσότερο συναισθηματικά παρά λογικά. Οπότε δεν αγοράζουν πάντα το τέλειο προϊόν ως προς τη λειτουργικότητά του, αλλά αγοράζουν το προϊόν το οποίο θα καλύψει μια συγκεκριμένη συναισθηματική ανάγκη που έχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Coca-Cola. Ποιος είναι ο κυριότερος λόγος που οι άνθρωποι αγοράζουν την Coca-Cola? Είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες διαφημίσεις που έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια και οι οποίες έχουν πείσει τους καταναλωτές ότι η κατανάλωση Coca-Colas συνδέεται με τη χαρά και με άλλα θετικά συναισθήματα. Ερώτηση. Η Coca-Cola, αντικειμενικά, έχει ποιοτική γεύση. Δεν λέω αν είναι νόστιμη, λέω αν έχει ποιοτική γεύση. Δηλαδή, προσφέρει ποιοτική ενέργεια στο ανθρώπινο σώμα. Φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους στις γιορτές. Φυσικά και όχι. Ο κόσμος, λοιπόν, στην περίπτωση της Coca-Cola, δεν αγοράζει ένα καλό προϊόν. Αγοράζει τα συναισθήματα που έχει συνδέσει με την κατανάλωση, με τη χρήση αυτού του προϊόντος, τα οποία προέκυψαν μέσω της διαφήμισης. Κλείνοντας, πιστεύω ότι η καλύτερη επιλογή είναι να δημιουργήσει μια επιχείρηση με επαρκώς λειτουργικά προϊόντα, βρίσκοντας παράλληλα μια αποτελεσματική στρατηγική προώθησης. Και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, η απάντηση της οποίας θα σε βοηθήσει να δεις αν έχεις επιλέξει το κατάλληλο προϊόν για σένα. Αν δεν εμπορευόσουν το συγκεκριμένο προϊόν ή την υπηρεσία, θα το χρησιμοποιούσες ως καταναλωτής? Σκέψου το αυτό. Αν έχεις ένα καλό προϊόν που αγαπάς και πιστεύεις και θέλεις να αναπτύξουμε μαζί μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης και προώθησης, τότε μπες στο GreekCoach.gr κάθετος free και κλείσε μια συνεδρία μαζί μου. GreekCoach.gr κάθετος free. Αν έφτασες εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις, ανεβάζω ένα νέο βίντεο κάθε εβδομάδα. Γράψε μου στα σχόλια αν έχεις κάποια ερώτηση που θα θέλεις να απαντήσω. Και επίσης γράψε μου ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζεις εσύ όταν προσπαθείς να προωθήσεις τα προϊόντα της υπηρεσίας σου. Πριν ξεκινήσεις να κάνεις οτιδήποτε, απάντησε στην ερώτηση αν εσύ θα χρησιμοποιούσες το προϊόν ή την υπηρεσία σου αν δεν το προωθούσες, αν δεν το πουλούσες. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr κάθετος list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό μάρκετινγκ». Θα βρεις το link στην περιγραφή.